Ο διατρικός έλεγχος στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πύργων. Ναι, κύριε Μαυρίδη, σήμερα είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε το διατρικό τμήμα του Κέντρου Υγείας Πολεμαΐδος, όπου μας έγινε μια ενημέρωση για τη στοματική υγεία και βέβαια έγινε και έλεγχος των δοντιών της Α και Β τάξης των μαθητών του σχολείου μας. Συντοχρόνως όμως και ταυτοχρόνως είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε σήμερα και δύο καταξιωμένους δημοσιογράφους της περιοχής μας, την κυρία Κεσχυλίδου και εσάς, κύριε Μαυρίδη, όπου μας δώσατε τη χαρά να μας ενημερώσετε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για το λειτουργήμα του δημοσιογράφου και βέβαια να συμμετέχετε και στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου μας, όπου η διευθύντριά του, η κυρία Μίνα Κελάρη, πραγματοποίησε φέτος με τα παιδιά της. Βλέπουμε τα παιδιά, γίνονται δράσεις έτσι, από ιατρικές ομάδες, χρειάζεται τακτικός, περιοδικός έλεγχος. Ευτυχώς, ενημέρωση των γονέων γύρω από αυτά τα ζητήματα. Ευτυχώς εδώ στην περιοχή μας γίνονται τέτοιες δράσεις, πάρα πολλές τέτοιες δράσεις και τουλάχιστον κάθε μήνα έχουμε φιλοξενούμε εδώ πέρα ή το ψυχολόγο ή παιδοψυχολόγο ή τους οδοντοδιάτρους που είχαμε σήμερα και οι γονείς ενημερώνονται, γιατί είχαμε δράσει και με τους γονείς για το bullying που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, το σχολικό εκφοβισμό. Πιστεύω ότι συνεχώς πραγματοποιούμε δράσεις και αυτό είναι και το μότο του σχολείου μας, το άνοιγμα προς την κοινωνία.